Δικαιολογίες υπάρχουν, ορισμένες θα αναφέρω τώρα. Ο κόσμος δεν ξέρω αν τις κάνει αποδεκτές. Θα κριθεί αργότερα όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσει πάλι. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπει, όπως όλοι είδατε, στο τρίτο μνημόνιο. Οι διαδικασίες οι οποίες είχαν προηγηθεί συνετέλεσαν ώστε η οικονομία της χώρας να καταβαρωθεί. Επομένως, όλοι έχουν κάποιο πρόβλημα επιβίωσης. Και είναι λογικό οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην αντιπολίτευση, είτε εκλεγμένοι είτε μη, να έχουν μια προτεραιότητα να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν στις οικογένειές τους. Σε αντίθεση με τη Δημοτική Αρχή, η οποία οι περισσότεροι είναι και αμοιβόμενοι για αυτή τη δουλειά που κάνουν, επομένως δεν υπάρχει δικαιολογία, διότι δεν έχουν πληγεί καθόλου από τις συνέπειες του μνημονίου. Δεν θέλω να αποτελέσει δικαιολογία αυτό, πάντως είναι ένα ελαφρυντικό. Υπόσχομαι τουλάχιστον τώρα από το Σεπτέμβρη που θα τελειώσουν κάποια στιγμή και όσα αφορούν τα εθνικά θέματα, να οργανωθούμε και να αποτελέσουμε μια δυναμικότερη αντιπολίτευση από ό,τι είμαστε τον τελευταίο καιρό, να θυμηθούμε τους πρώτους μήνες της αντιπολίτευσης όπου πραγματικά κάναμε και χόρευε τη Δημοτική Αρχή στους δικούς μας ρυθμούς. Εντάξει, από την άλλη τώρα το να περνάμε αυτά σε εθνικό επίπεδο και να η καθημερινότητά μας να είναι άσχημη, με βρώμικες παραλίες, με γεμάτο γκάδο να το βλέπεις έξω από το σπίτι σου, δεν είναι. Ναι, βέβαια, εδώ μπορούμε να πούμε ότι εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα αναδεικνύουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις περισσότερες. Γίνεται, σας θυμίζω δηλώσεις των συμβούλων οι οποίοι έχουν προηγηθεί και δικές μου και απαντήσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, ο οποίος θα βλέπει ότι όλα λειτουργούν σωστά και είναι πεντακάθαρα. Πιθανόν μόνο ο κύριος Μελέτης το βλέπει. Σέβομαι τη δουλειά που κάνει, τις προσπάθειες που κάνει, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μικρές. Ένα παιδάκι, αν βάλουμε να κάνει αυτή τη δουλειά, θα ίσως να τα καταφέρει καλύτερα. Και γιατί? Γιατί δεν υπάρχει οργάνωση στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε την κατάσταση. Αν υπάρξει μια σοβαρή οργάνωση και μια ελευθερία στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται, πιστεύω θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή είναι σε διοικητικό επίπεδο. Φυσικά είναι σε διοικητικό επίπεδο. Τα πάντα έχουν σχέση σε έναν οργανισμό με την ηγεσία του. Το προσωπικό επαρκεί. Το προσωπικό, αν θυμάστε, έχουμε προσλάβει πενταμηνίτες. Αν δεν επαρκεί τώρα το προσωπικό, πότε θα επαρκέσει? Όταν λήξει η θητεία των πενταμηνίων, τότε τι πρέπει, να περπατάμε και να κολυμπάμε ανάμεσα στα σκουπίδια? Είναι βρώμικος ο Δήμος μας τώρα, αυτή την περίοδο που έχουμε κόσμο. Δηλαδή, όταν θα απολυθούν οι άνθρωποι αυτοί, ότι θα λήξουν μάλλον οι συμβάσεις τους, τι θα πρέπει να γίνει? Είναι θέμα οργάνωσης και είναι θέμα διαχείρισης του προσωπικού. Το προσωπικό είναι αυτό το οποίο έχουμε. Πόσοι είναι στην καθαριότητα και υπάρχουν μέσα στα γραφεία, στις αποθήκες και κάθονται? Σας πληροφορώ είναι αρκετοί που θα έπρεπε να ήταν έξω και να κάνουν τη δουλειά για την οποία έχουν προσληφθεί και όχι αυτή την οποία τους υποσχέθηκαν κάποιοι για να τους ψηφίσουν. Πάντως, κύριε Πανταζέλη, επειδή μιλήσαμε και για την αντιπολίτευση, εκείνο που πραγματικά θα μου επιτραπεί να πω και εγώ είναι ότι πολλά άτομα από την αντιπολίτευση, ενώ δημοτική συμβουλή, έχουν αδρανήσει τελείως τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, περιμέναν να γίνουν οι αντιδήμαρχοι, περιμέναν να είναι έμιστοι για να δουλέψουν. Δεν υπάρχουν πουθενά. Έχουν εξαφανιστεί. Ναι, ισχύει. Και από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση. Και όχι μόνο από την. Όχι μόνο από την. Στην αντιπολίτευση γνωρίζουμε καλά του κυρίου Πνευματικού τη λειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, για να λέμε τα πράγματα, πράγματα ακριβώς όπως είναι και να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Ισχύει και για την πλειοψηφία και για τη μείζωνα μειοψηφία, το συνδυασμό μας και για την ελάσσονα μειοψηφία. Η οποία πέρα το ότι στηρίζει σε κάθε περίπτωση τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής υπερψηφίζοντας σχεδόν τα πάντα, δεν βλέπω να δημιουργεί συνθήκες πραγματικής αντιπολίτευσης, αναπολώντας μάλιστα τον κύριο Κασίμη, έτσι, και την ομάδα του, η οποία λειτουργούσε με κάποιες προδιαγραφές διαφορετικές. Πράγματι, υπάρχει πρόβλημα και με δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους. Και ποια είναι τα καθήκοντά τους? Είναι ένα από τα κυρία είναι παρουσία και το να αναφέρουν η αναφορά της γνώμης τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θεμάτων που συζητάμε. Δεν μπορούν να κρίνουν αυτοί αν τα θέματα είναι ελάσσονα, σημείζονα σημασίας και να έρχονται όποτε θέλουν. Ο νόμος είναι σαφής και εδώ είναι μεγάλη ευθύνη του κυρίου Χασικίδη, ο οποίος σαν πρόεδρος έχει και ποινικές ευθύνες πάνω σε αυτό το θέμα. Ο νόμος είναι σαφής και λέει ότι απουσία συμβούλου πάνω από τρεις φορές διώκεται με ευθύνη του Προέδρου, ο οποίος αν δεν εκτελέσει τα καθήκοντά του μπορεί μέχρι και να τεθεί σε αργία. Αυτά λοιπόν μπορεί σε κάποιους να φαντάζουν ότι είναι
κάπως στρατοκρατικά. Έχουμε και κάτι περίεργες μέρες στα Δημοτικά Συμβούλια, κάτι Τρίτες, κάτι Πέμπτες. Δεν πήγαμε Δημοτικές Συμβούλια για να λέμε εμείς πότε θα κάνουμε συμβούλιο. Ναι, αλλά Τρίτες πήγαμε... και Πέμπτες, άμα είναι κάποιος επαγγελματίας, μπορεί να έχει το μαγαζί του και να μην μπορεί να έρθει. Δεν έχουμε τέτοιους. Okay. Δεν έχουμε τέτοιους. Και όταν υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, ο νόμος το προβλέπει, τους δίνει το δικαίωμα να απουσιάζουν. Δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν έχουμε είναι λογικό, έτσι, όταν κάποιος είναι στην δουλειά του. Δεν θέλουμε να βλέπουμε ένα δημοτικό συμβούλιο μόνο για δημοσίους υπαλλήλους. Θέλουμε να βλέπουμε και τον επιχειρηματία και τον επαγγελματία να μπορεί να μπαίνει μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και να ασχολείται με τα κοινά. Φυσικά, μα πρέπει όταν εξελέγει κάποιος, αυτοί οι οποίοι θέσαν υποψηφιότητα, θέσαν για να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Εγώ δεν ήμουν υποψήφιος σόν και καλά επειδή θα ήμουν δημοτική αρχή. Ήμουν σίγουρος ότι θα εκλεγώ και ότι θα γίνω αντιδήμαρχος ή θα γίνω πρόεδρος της Βουλής. Πήγα για να εκτελέσω κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν μέσα στο Δήμο. Μπορώ να τα κάνω και σαν συμπολίτευση και σαν αντιπολίτευση πήγοντας στη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή είναι ο ρόλος μας. Οι Κορίνθοι για 15 ψήφους διαφορά μας είπαν ότι ναι, αυτό θα κάνετε και οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν μας ψηφίσανε 5-10 άτομα για να κάνουμε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μας ψήφισαν οι μισοί Κορίνθοι πλην 15 ατόμων και κυρίως του δεξίου χώρου, να το τονίσουμε και αυτό, οι οποίοι μας όρισαν συγκεκριμένα καθήκοντα και είμαστε υποχρεωμένοι να τα εκτελέσουμε. Και όταν θα έρθουν οι εκλογές, να μας κρίνουν αν κάναμε σωστά και αν αξίζουμε να είμαστε δημοτική αρχή. Να έχουμε την υγεία μας, βέβαια, πρώτα όλοι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, έχει γίνει σούσουρο αυτές τις ώρες μία μέσα εισαγωγικά ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρχει παράταση του ΕΣΠΑ για το 2015. Και αυτό σημαίνει παιδική σταθμή, δημοτική παιδική σταθμή, σημαίνει έργα που είναι σε εξέλιξη και ήδη βλέπουμε ότι πολλά έχουν σταματήσει έργα λόγω δεν υπάρχουν τα χρήματα. Αν έχουμε και το πάγωμα του ΕΣΠΑ, εκεί θα μιλάμε για καταστροφή. Τονίζω κάτι το οποίο δεν έγινε γνωστό και ίσως ευθυνόμαστε εμείς, ότι ήδη έχει χάσει δύο σημαντικά έργα ο Δήμος μας, περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, διότι δεν έκανε τις απαραίτητες διαδικασίες να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και ήταν κορονίδες στο προεκλογικό πρόγραμμα του κυρίου Πνευματικού, όπως το σχολείο στον Αγιώργη και ένα γήπεδο. Επομένως, ήδη έχουμε χάσει. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αυτό είναι της κυβέρνησης ευθύνη, δεν είναι του Δήμου. Η κυβέρνηση οφείλει να έρθει σε επαφή και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τουλάχιστον να βρει τον τρόπο να συνεχίσει να χρηματοδοτείται το ΕΣΠΑ. Και αυτή η κυβέρνηση, επειδή κάνει όλα όσα της έχουν πει οι Ευρωπαίοι, θα κάνει και ακριβώς ό,τι της πούνε πάλι για να πάρει τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για το ΕΣΠΑ. Εξάλλου το δηλώσανε πρόσφατα ότι θα έρθουν σε συμφωνία, γιατί υπάρχουν όλες οι καλές συνθήκες, τις οποίες γνωρίζετε εσείς ποιες είναι οι καλές συνθήκες. Και αν τις γνωρίζετε, θα τις γνωρίζουμε από Οκτώβριο που θα αρχίσουμε να τις πληρώνουμε. Το θέμα είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς το ΕΣΠΑ μπορεί να λειτουργήσει. Όλα στηρίζονται στην ουσία, δικούς σπόρους δεν έχει. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και ο τρόπος με τον οποίο έμαθε να λειτουργεί, έτσι, έμαθε να χειρίζεται πόρους ΕΣΠΑ, τον κακό των Ευρωπαίων, οι οποίοι θέλουν όλοι το κακό μας, αλλά εμείς θέλουμε τα λεφτά τους πάντα, έτσι. Αυτό γίνεται και στην περιφέρεια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γίνεται και στους Δήμους, οι Δήμοι έχουν μείνει αναοργάνωτοι, δεν έχουν δικά τους έσοδα. Έχετε δει κάποιο Δήμο εκτός από ορισμένους τουριστικούς να έχουν μπει σε διαδικασίες να αποκτήσουν έσοδα ώστε να... Αν έχετε δει, πείτε μου και εμένα. Να γίνουμε συγκεκριμένοι, πώς θα μπορούσε ο Δήμος Κορινθίου να αποκτήσει δικά του έσοδα? Αν είχε διαχειριστεί μόνο στα σκουπίδια. Δεν σας φτάνει αυτό? Νομίζω είναι αρκετό, θα είχε λύσει τα προβλήματα και της καθαριότητας, γιατί θα είχε και δυνατότητα να δώσει ανθρώπους να καθαρίζουν, αλλά θα είχε λύσει και τα θέματα της οικονομίας. Ακόμα και η παραγωγή του κομπόστ, το οποίο θα ανακούφιζε κάπως τους αγρότες, και ακόμα και τους απλούς δημότες, οι οποίοι θα πέρανε το λείπασμα για τον κήπο τους δωρεάν, είναι και αυτό ένα έσοδο για το Δήμο. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά από μια δημοτική αρχή η οποία έχει μάθει να λειτουργεί με την κακή νοοτροπία του δημόσιου υπάλληλου, διότι αυτό είναι και ο πνευματικός, ένας μέτριος δημόσιος υπάλληλος, αυτό ήταν πάντα, αυτό έχει παραμείνει, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Αφού έχει μάθει να λειτουργεί έτσι, άμα δείτε και
οι συνεργάτες του κατά τον επιτοπλίστων του είναι σε αυτή τη μορφή. Επομένως είναι δύσκολο να δώσουν κάποια άλλη διέξοδο στο Δήμο. Εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, ο κόσμος ήθελε, επέλεξε με διαφορά, επαναλαμβάνω, 15 ψήφων το κύριο πνευματικό. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ήδη πολύ νωρίς. Θα γυρίσουμε αυτές τις μέρες να δούμε τα περιβόητα έργα τα οποία εκτελούνταν πριν τις εκλογές, πώς έχουν εγκαταλειφθεί, πώς έχουν διαλυθεί, για να μας εξηγήσει κανείς αυτά τα λεφτά τα οποία δοθήκανε τότε προεκλογικά και τα οποία έχουν γίνει χώματα και άμμος, ποιος θα τα πληρώσει. Αν νομίζουν οι Κορίνθιοι ότι θα τα πληρώσει κάποιος άλλος από αυτούς, είναι γελασμένοι. Ήδη θα τα πληρώσουν. Και ποιος θα ζητήσει τις ευθύνες από αυτούς οι οποίοι ευθύνονται? Εμείς τα λέμε. Τα αναφέρουμε και μέσα στο Συμβούλιο και έξω από το Συμβούλιο. Μιλάτε για ποινικές ευθύνες. Ποινικές δυστυχώς είναι καλυμμένα τα πράγματα τα οποία δεν μπορεί κάποιος, είναι έτσι φτιαγμένα που δεν μπορεί να υπάρξουν ποινικές ευθύνες. Αλλά η τσίπα, οι ελάχιστοι, δεν υπάρχει να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά τα οποία κάνουν. Πηγαίνετε στην Παθαρίστρα να δείτε τι γίνεται, που την είχαν σκάψει και την έχουν παρατήσει καμένη για να κορυδέψουν να πάρουν 5 ψήφους από τους ανθρώπους εκεί. Ναι, βγήκαν και τι έγινε. Αυτό θέλαν, το να βγουν. Φοβούνται τίποτα, έχουν να κρύψουν κάτι και θέλουν να βγουν απλώς ή θέλουν να βοηθήσουν το Δήμο. Φαίνεται ότι απλώς φοβούνται και θέλουν να βγουν και θέλουν να καλύψουν ορισμένα πράγματα. Αυτή είναι η εντύπωση η οποία μου έχει μείνει εμένα μετά από ένα χρόνο περίπου που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο.